Από τη στιγμή της ανάθεσης καταλάβαμε ότι μάλλον δεν είναι το αγαπημένο της θέμα. Για να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει η Κατερίνα Πευτίτση. Σε βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Και εμένα μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να δεις την παναπή γυμναστική. Push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε και τέλειο κορμί. Μιλάμε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζει τη ρακέτα. Είσαι τουλάχιστον σάκαρη επίπεδο. Μαθαίνω. Ο Σάκα. Ο Σάκα. Ναόμι ο Σάκα. Α, Ναόμι ο Σάκα. Και έμπνευση. Μάλιστα. Πας για τένις. Πάω με τον καθηγητή μου τον Ντούσκο, που όντως έχω δάσκαλο για τένις. Α. Να κάνω μάθημα τένις. Αλλά φυσικά με στήλη. Για να δούμε. Τι θα πούν πρώτα τα κορίτσια και μετά οι κριτές. Mm-hmm. Πάμε, κορίτσια. Έψιλον, έψιλον, σίγμα. Α, όχι, δεν είναι πολύ κορίτσια. Μαρία μου, έχεις βάλει δύο. Ναι. Έχω καταλάβει ακριβώς γιατί το έχεις κάνει αυτό με το που έχεις βάλει το κολάν από κάτω. Το ποδηλατικό. Ναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι κάλτσες γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ρομαντικές. Για αυτό. Έχει το θέμα με τους φιόγκους. Δεν μπορεί. Ένα ρομάντζο σήμερα στο τένις. Δεν μου αρέσει το φιωγκάκι που έχεις βάλει εδώ. Δεν μου αρέσει και το πουκάμισο. Θα ήθελα ένα jean jacket. Αυτό. Κατάλα, είσαι πιο απλή, που εμένα μου αρέσει. Και δεν είναι θεατρικό, που συνήθως το βγάζεις αυτό όταν φέρνεις κάποιο ρούχο. Για πες. Ναι. Στο δεν μου αρέσει δεν μπορώ να απαντήσω κάτι το οποίο να το τεκμηριώσω. Δεν σου αρέσει, οκ, okay, είναι η δικιά σου αισθητική, δεν σου αρέσει. Στο θεατρικό τώρα, όμως... Για πάμε. Είναι το στυλ και η αισθητική του κάθε ανθρώπου. Δεν μου αρέσει έτσι όπως το έχει κάνει. Είναι όμως παρόλα αυτά μια πολύ όμορφη εικόνα. Αυτό. Είναι όμως πολύ όμορφη εικόνα. Κράτα το αυτό. Ναι, το ναι. Κρατάω. Κράτα το αυτό και κράτα αυτό στο ένα χέρι και κράτα στο άλλο το 2,6 που είναι και ο μέσος όρος της βαθμολογίας. Εντάξει. Δεν σ' άρεσε. Έω. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει στους κριτές τώρα, Κατερινιό μου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι.